Είναι η λυμένη απόφαση της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει στην μη ανανέωση των συμβάσεων ή μπορεί να έχουμε ανατροπές στο Συμβούλιο της Δευτέρας? Καταρχήν να πούμε ότι κανένας δεν μπορεί να προδικάσει την απόφαση ενός σώματος 41 μέλων. Μάλιστα. Αυτό εννοείται. Και αν θέλετε να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα, η ομάδα της πλειοψηφίας έχει 19 στους 41, οπότε... Ναι. Οπότε και να θέλει δεν μπορεί να είναι λυμένη. Και από εκεί και μετά, όπως είδατε και στη συνεδρίαση του νομικού προσώπου που έγινε την Τρίτη το βράδυ, υπήρχαν η ελευθερία της βούλησης και της έκφρασης του κάθε μέλους που συμμετείχε στο ΔΣ. Οπότε προφανώς δεν υπάρχει καμία λυμένη απόφαση και όλος ο λόγος για τον οποίο πήγε και κάποιες μέρες πιο μετά η συζήτηση και να μην μπει σαν έκτακτο, παρότι υπήρχε όλες οι προϋποθέσεις που μπορούσε να μπει χθες ανέκτακτο, ήταν για να έχουν όλες οι παρατάξεις τον αντίστοιχο χρόνο να δούνε και να ρωτήσουν και τις υπηρεσίες και παντού και να ενημερωθούν για το τι μέλη γενέστε και για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η απόφαση του νομικού προσώπου. Κύριε Μηταλίδη, και ότι προφανώς τίποτα δεν μπορεί να έρθει ούτε, δεν υπήρχε σκοπός να έρθει ούτε ευνηδιαστικά, ούτε να πιάσει κάποιον εξαπίνης. Αυτό το θέμα γνωρίζατε την δυσκολία του ή γνωρίζατε τι μπορεί να συμβεί και πριν τις εκλογές? Δηλαδή είχατε μια εικόνα ότι με τους παιδικούς σταθμούς κάτι δεν πάει καλά ή κάτι δεν μπορούμε να πληρώσουμε όλη αυτή την δαπάνη για τους εργαζομένους? Γιατί το κυριότερο που τονίζεται από τη Δημοτική Αρχή είναι ότι είναι άνθρωποι που είναι υπεράριθμοι, σαν υπεράριθμο ουσιαστικά προσωπικό, και ότι δεν υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες του Δήμου να τους πληρώσει. Αυτό τονίζεται ως, θα λέγαμε, κεντρική ιδέα της μη ανανέωσης των συμβάσεων. Γνωρίζαμε το σύνολο, είχαμε μάλλον μια εικόνα του συνόλου των οικονομικών προβλημάτων των οποίων αντιμετωπίζει ο Δήμος και ξέραμε ότι αυτό το οποίο πραγματικά θα βρούμε μπροστά μας όταν θα αναλάβουμε από 1 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε η νέα Δημοτική Αρχή, ότι θα είναι πολύ χειρότερο. Και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι χειρότερες μας προβλέψεις. Οπότε γνωρίζαμε και το θέμα των παιδικών σταθμών, αλλά και το σύνολο των προβλημάτων των οποίων έχει να αντιμετωπίσει καθημερινά ο Δήμαρχος από την ημέρα που ανέλαβε και μέχρι σήμερα. Ναι. Αυτό το θέμα λοιπόν το είχατε συζητήσει και πριν τις εκλογές με τους εργαζόμενους. Είχατε πει ότι μπορεί να φτάσουμε και σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Δεν είναι καθόλου. Και μετά τις εκλογές έχει γίνει συνάντηση του Δημάρχου με τους 18 αυτούς συμβασιούχους και έχει πει και σε καμία από τις, ούτε στην προεκλογική ούτε στη μετεκλογική συνάντηση που έγινε δεν δεσμεύτηκε κάποιος για κάτι συγκεκριμένο. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω, αν λοιπόν συναντηθήκατε με αυτούς τους 18, βέβαια δεν θα γίνει μία ανανέωση και στους 18, αλλά νομίζω στους 8 δεν θα γίνει, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος? Η απόφαση που υπάρχει από το νομικό πρόσωπο είναι να ανανεωθεί η σύμβαση στους 10 από τους 18. Μπράβο. Άρα λοιπόν προεκλογικά στη συνάντηση με τους 18 δεν υποσχεθήκατε ανανέωση των συμβάσεων? Όχι. Κατηγορηματικά όχι. Κατηγορηματικά όχι. Ο Δήμαρχος δεν υποσχέθηκε σε κανέναν. Είπε αυτό το οποίο πραγματικά πίστευε και πραγματικά θέλει. Είπε ότι αυτό το οποίο βούλησή μου είναι να μπορέσουμε να βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση. Ναι. Αλλά αντιλαμβάνεστε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι αυτή τη στιγμή ο Δήμος και με μια θηλιά στο λαιμό, τη βέλτιστη δυνατή λύση είναι το γεγονός ότι ανανεώνονται οι 10 από τους 18. Αυτό δεν πρέπει να το παραβλέψουμε. Ναι. Δεν σταματάμε όλους. Και πραγματικά, αν υπήρχε δυνατότητα και αν υπήρχε οικονομική δυνατότητα, να είστε σίγουροι πως δεν θα υπήρχε κανένα συμβασιούχος του οποίου. Υπάρχει, διάβασα και ένα άρθρο του κυρίου Λιάνου στο προσωπικό του ιστολόγιο, που μιλάει για τα χρήματα του ΕΣΠΑ ουσιαστικά. Καλά, δηλαδή εντάξει, θεωρεί ότι είναι... Θα μου επιτρέψετε, ειδικά για τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή και χειρίστηκαν αυτά τα θέματα, έχουν την ευθύνη, έχουν την ευθύνη για την εικόνα την οποία έχουμε σήμερα, να μην σχολιάσουμε. Ωραία. Ο καθένας μπορεί να σχολιάσει και, το... κρίθηκε γι' αυτό. Ωραία. Θα μπορούσε κάλλιστα η προηγούμενη δημοτική. Υπήρχε μια απόφαση από το προηγούμενο δημοτικό, διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου. Παρότι οι υπηρεσίες είχαν αντίθετη εισήγηση, να ανανεωθεί η σύμβαση του 18. Αυτό έγινε προφανώς εκ του ασφαλούς, γνωρίζοντας ότι την απόφαση θα την κληθεί να την πάρει η νέα Δημοτική Αρχή. Και ότι εγώ και απλά ότι το προηγούμενο δημοτικό διοικητικό συμβούλιο, ότι απλά με αυτόν τον τρόπο δείχνουν
σε εισαγωγικά τον ευαίσθητο χαρακτήρα του και το πόσο καλή είναι απέναντι στους εργαζόμενους. Λέτε λοιπόν ότι οι προηγούμενοι ήταν αυτοί που άφησαν τον δρόμο και την καυτή πατάτα στους επόμενους. Ποιος άφησε 5 μήνες απλήρωτους τους υπαλλήλους? Ποιος δεν έκανε σωστά τις διαδικασίες και υπήρξε μία τρύπα 70.000 ευρώ? Εγώ ή εσείς? Με αυτήν την τρύπα λοιπόν, γιατί να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά, κύριε Μηταλίδη, είναι χρήματα του Δήμου ή του ΕΣΠΑ από τα οποία πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι? Για να καταλάβει κάτι, για να καταλάβει κάτι ο πολύς ο κόσμος, γιατί πάνω σε αυτό υπάρχει μια παρερμηνία. Το ΕΣΠΑ έρχεται και δίνει λεφτά για κάθε παιδί το οποίο μπαίνει σε ένα παιδικό σταθμό. Τα περίφημα βάουτσερ. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Από εκεί και μετά είναι αυτή τη στιγμή τα παιδιά τα οποία εμφανίζονται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καστοριάς είναι περίπου στα 100. Ναι. Είναι δεδομένο και δείχνει η ιστορία ότι δεν τελειώνουν, δεν παίρνουν δηλαδή το βάουτσερ όλα τα παιδιά, οπότε τα έσοδα τα οποία μπαίνουν στο τέλος δεν αντιστοιχούν σε 100 γιατί παιδιά. Γιατί δεν τα παίρνουν όλα τα παιδιά τα βάουτσερ? Γιατί σταματάνε κάποια στιγμή, μπορεί να φύγουν να πάνε σε κάποιον άλλο παιδικό σταθμό για οποιοδήποτε λόγο, όχι για λόγους, γιατί πλέον δεν εμφανίζονται μετά στο παιδικό. Μπορεί κάποιος γονιός να σταματήσει, μπορεί να μην θελήσει να συνεχίσει, μπορεί να πάει σε έναν ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Ναι. Δεν μπορώ να ξέρω το λόγο για τον οποίο κάποιος... Για τον οποίο δεν παίρνει το βάουτσερ, μάλιστα. Και μάλιστα το βάουτσερ που παίρνει, τα λεφτά τα οποία έρχονται, αναφέρονται σε λεφτά τα οποία είναι λειτουργικά, αναφέρονται για το σύνολο της λειτουργίας του παιδικού σταθμού. Δεν λέει πουθενά ότι τα λεφτά αυτά πρέπει να πάνε εξ ολοκλήρου σε μισθοδοσίες. Αλλά ακόμα και έτσι να ήταν, όλα τα λεφτά να πηγαίνουν σε μισθοδοσίες, δυστυχώς δεν φτάνουν. Δυστυχώς δεν φτάνουν για να καλυφθεί το σύνολο της μισθοδοσίας. Και όλα τα λεφτά να πηγαίναν, να έλεγε το βάουτσερ ότι τα λεφτά πηγαίνουν στη μισθοδοσία, δεν φτάνουν για να καλυφθούν οι μισθοδοσίες. Οπότε σκεφτείτε, δεν υπάρχουν μετά λεφτά ούτε για τα πάγια λειτουργικά έξοδα, είτε αν αυτά είναι η ΔΕΗ, είτε είναι η συντήρηση, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Ναι. Οπότε τι θα είχαμε? Και γι' αυτό. Και που σήμερα και χρωστάμε 5 μήνες, θα του χρωστούσαμε 10, 15 και πάει λέγοντας. Και όλα αυτά απλά και μόνο για να πούμε σήμερα ότι ανανεώνουμε τη σύμβαση και στους 18. Γι' αυτό πάτε και στις συγχωνεύσεις των παιδικών σταθμών, κύριε Μηταλίδη. Γιατί εδώ υπάρχει ένα άρθρο του Θωμά Μόσχου, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, για τη συγχώνευση των παιδικών σταθμών Μαυροχωρίου και Πολυκάρπη στο Μαυροχώρι, μαζί με το ταυτόχρονο κλείσιμο του παιδικού σταθμού στο Δεσπηλιό, ας πούμε. Όταν δεν υπάρχουν παιδιά τα οποία να μπορούν να στελεχώσουν έναν παιδικό σταθμό, δεν υπάρχει λόγος δυστυχώς να υπάρξει να συνεχίσει τη λειτουργία του ένας παιδικός σταθμός. Και μάλιστα στις συγχωνεύσεις, επειδή αναφέρεται το Μαύρο με την Πολυκάρπη, και αυτό επειδή είναι σε δεύτερο σκέλος θα γίνει, γιατί ακόμα οι αποφάσεις δεν είναι ηλυμένες για το ποιες δομές θα κλείσουν και αν θα κλείσουν, αλλά πολύ πιθανό να είναι αυτό το οποίο συζητάμε και εμείς τώρα εδώ στο τηλέφωνο. Ας πούμε, για να δούμε για το Μαυροχώρι με την Πολυκάρπη, η σκέψη είναι να γίνεται εναλλαγή κάθε χρόνο σε ποιο χωριό θα υπάρχει. Να το πάτε μια χρονιά στο Μαύροβο, μια στην Πολυκάρπη, ας πούμε. Και το Δεσπηλιό. Αν υπάρξουν παιδιά στο Δεσπηλιό και σε κάθε άλλη περιοχή. Κοιτάξτε, κύριε Μηταλίδη, παιδιά δεν υπάρχουν. Να μην έχουμε αυταπάτες. Προηγουμένως διαβάζαμε τα στατιστικά στοιχεία. 300 παιδιά γεννήθηκαν πέρσι στο νομό μας. Κοντά στους 600 πέθαναν. Δεν υπάρχουν παιδιά. Η κατάσταση είναι τραγική. Το ίδιο ισχύει και για τα δημοτικά. Μετάβρο θα είναι δεδομένο ότι θα πάμε σε συγχωνεύσεις δημοτικών σχολείων. Ναι. Οπότε το πρόβλημα είναι... Και για τις συγχωνεύσεις των δημοτικών σχολείων που λέτε, ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμισης, ο κ. Μπατσιάδης, είπε ότι θα συγχωνεύσουμε σχολεία και στην πόλη της Καστοριάς. Αυτό έτσι κι αλλιώς είναι θέμα του Υπουργείου, δεν είναι καν θέμα του Δήμου. Ναι. Το Υπουργείο απλά όλοι οι άλλοι δίνουμε μια πρόταση, στέλνουμε. Ναι, αυτό είναι καθαρά απόφαση κεντρική του Υπουργείου. Απλά σας ανέφερα ότι στη λογική της έλλειψης παιδιών. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι κρατάμε έναν παιδικό σταθμό με 1, 2, 3 άτομα για να απασχολούμε 3 άτομα προσωπικό. Μισό λεπτό. Υπάρχει παιδικό σταθμό, κύριε Μηταλίδη, μισό λεπτό. Υπάρχει παιδικό σταθμό στον Δήμο Καστοριάς με 2 παιδιά και 3 δασκάλες? Υπάρχει αυτή τη στιγμή ο μικρότερος παιδικός σταθμός, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, παραμένει ανοιχτός, είναι στην Ινώη, όπου παρότι έχει νομίζω ή 4 ή 5 παιδιά, θα απασχολήσει 3 δασκάλες. Είναι ένας δελφονοποιοκόμος, ένας μάγειρας και μία καθαρίστρια, γιατί είναι απομακρυσμένο χωριό,
Γιατί δεν υπάρχει γειτονικό χωριό και εκεί ναι, δεν θα κλείσει ο παιδικός σταθμός. Μάλιστα. Αλλά αν μιλάμε για το Μαυροχώρι με την Πολυκάρπη που, είναι, που τους χωρίζει μία γέφυρα και στο ένα έχει 8 και στο άλλο έχει 7 παιδιά. Είναι και το Δυσπηλιό, να μην το ξεχνάμε, έτσι. Είναι και το Δυσπηλιό όμως. Και το Δυσπηλιό. Πάλι, ξαναλέω, το Δυσπηλιό αυτή τη στιγμή έχει 6 παιδιά και 4 παιδιά είναι από το Δήμο Άργους Οριστικού. Πρέπει να δούμε δηλαδή την εικόνα, όχι ότι κλείνουμε ντε και καλά έναν παιδικό σταθμό. Εντάξει, κύριε Μηταλίδη, κανείς είναι πολύ, πολύ ευαίσθητο θέμα να λέμε τώρα να σταματήσουμε τη δουλειά κάποιων ανθρώπων, έτσι. Δηλαδή, όπως πρώτον, δηλαδή, δεν σταματάμε τη δουλειά κάποιων ναι, ανθρώπων. Όπως και να δηλαδή, είναι μια δύσκολο σύμβαση, θέμα. Η οποία είναι σύμβαση ναι. ορισμένου χρόνου. Ορισμένος χρόνος έληξε και από εκεί και μετά δεν ανανεώνεται η σύμβαση. Ναι. Δεν σταματήσαμε κανέναν. Το διευκρινίσαμε αυτό ότι δεν πρόκειται του. Για απολύσεις. Κακώς χρησιμοποιείται η λέξη απολύση. Είναι μία ανανέωση συμβάσεων. Δεν είναι ευχάριστο. Ναι, δεν είναι ευχάριστο. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι το ίδιο, αλλά δεν είναι. Να μιλάμε ακριβώς τι είναι. Ναι. Είναι αυτή δυστυχώς είναι η ομοί πραγματικότητα στο Δήμο για την οποία ο Δήμαρχος και η Νέα Δημοτική Αρχή δεν φέρουν την παραμικρή ευθύνη. Βέβαια, βέβαια εδώ στο άρθρο του κυρίου Μόσου, για να κλείσουμε, Πολυκάρπη Μαύροβο έχει τον τίτλο «Πριν κλείσουν τις δημόσιες υποδομές, ας παραιτηθούν πρώτα του μισθού τους, ώστε να ξεχρεώνει ο Δήμος Καστοριάς». Μάλιστα. Πολύ ωραία, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Όλα αυτά μπορούν να τα πούνε οποιοδήποτε. Καταρχήν, για να μιλήσουμε για μισθοδοσίες, ήδη υπάρχουν το σύνολο, όπως διακούσατε χθες, περικοπές από ό,τι ωφέλει ή από ό,τι μπορούσε να έχει κάποιος δημοτικός σύμβουλος ή αντιδήμαρχος, είτε με τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία δεν υπάρχουν, όπως είπε ο Δήμαρχος, είτε με τις μετακινήσεις των οχημάτων, τα οποία πλέον δεν γίνονται. Και ο ίδιος ο Δήμαρχος κινείται με το προσωπικό του όχημα, με ξέρει κάποιες λίγες περιπτώσεις. Δεν απασχολεί οδηγό, οπότε μπορεί να απασχοληθεί κάπου αλλού. Οπότε οι περικοπές ξεκίνησαν και γίνονται από παντού. Το να κάνουμε λαϊκισμό και να μιλάμε έτσι για το θεατή. Αλλά λέτε ότι αυτή η φράση μπορεί να αγγίξει τα όρια του λαϊκισμού, μάλιστα. Ναι, προφανώς. Προφανώς. Ναι, πείτε το. 2.500 μας λέει εδώ είναι το βάουτσερ για κάθε παιδί και να διευκρινιστεί. 2.350. Μάλιστα. Και να διευκρινιστεί για τους συμβασιούχους στο ΕΣΠΑ τι θα γίνει. Για τους συμβασιούχους στο ΕΣΠΑ τι θα γίνει. Με αυτό συζητάμε. Αυτό συζητάμε. Τώρα δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει, γιατί αυτό. Και σας λέω ακόμα ως τη Δευτέρα. Θα δούμε τη Δευτέρα τι θα γίνει ουσιαστικά. Απλά αυτό το οποίο πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ και πρέπει να καταλάβουν και οι 41 δημοτικοί σύμβουλοι. Είναι ότι τη Δευτέρα καλούμαστε να πάρουμε μία απόφαση στην οποία από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η απόφαση του νομικού προσώπου ή θα ανανεώσουμε τη σύμβαση των 10 ναι. αλλά αν πάρουμε αρνητική απόφαση δεν θα ανανεωθεί καμία σύμβαση. Καμία, ούτε η 10. Αν τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο ναι. αποφασίσει όχι και δεν εγκρίνει την απόφαση, την πρόταση, την εισήγηση του νομικού προσώπου, καμία σύμβαση εργαζόμενου δεν θα ανανεωθεί. Α, μισό λεπτό, γιατί αυτό ακούγεται για πρώτη φορά, αυτό το γνωρίζαμε. Μισό λεπτό. Δηλαδή, αν πείτε το Δημοτικό Συμβούλιο όχι στην πρότασή σας, που είναι η ανανέωση 10 συμβάσεων και η μία ανανέωση των 8, αν πει όχι σε αυτή την πρόταση, τότε. Καμία σύμβαση δεν θα ανανεωθεί. Δηλαδή και οι 18 οπότε δεν μετά θα ανανεωθούν. Και οι 18 δεν θα ανανεωθούν. Οπότε μετά θα αυτό πρέπει γιατί, ο Δήμος να κάνει καινούριο. Αυτό γιατί το λέτε, γιατί όμως. Γιατί το λέω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι γιατί το λέω. Αυτό ισχύει. Υπάρχει μια απόφαση του νομικού προσώπου το οποίο έρχεται προς επικύρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Νομικό Συμβούλιο καλείται να επικυρώσει ή μη την συγκεκριμένη απόφαση. Μάλιστα. Αν η απόφαση είναι αρνητική σημαίνει ότι δεν δέχεται την ανανέωση των 10, οπότε δεν ανανεώνονται. Οπότε μετά ο Δήμος θα πρέπει να επαναπροκηρύξει θέσεις. Ναι. Άρα μιλάμε για 3 και 4 μήνες το λιγότερο που θα πάμε μετά τις συγκεκριμένες νέες προσλήψεις. Νέες προσλήψεις. Αν πει λοιπόν όχι το Δημοτικό Συμβούλιο, προσέξτε γιατί αυτό το στοιχείο εγώ δεν το είχα ξανακούσει, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Αν πει όχι το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόταση ανανεώνουμε τους 10 και δεν ανανεώνουμε τους 8, τότε δεν θα ανανεωθεί κανείς. Και θα πάει ο Δήμος σε νέες προσλήψεις, σε νέα προκήρυξη διαγωνισμού.
Ένα που θα φάει 4 μήνες, λέτε, αυτή η ιστορία, τουλάχιστον. Ναι, μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι 5. Με ό,τι συνεπάγεται, με ό,τι συνεπάγεται για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών, έτσι. Ουσιαστικά για τη μη λειτουργία, φυσικά. Αυτός μήνας. Οπότε ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη θέση την οποία θα πάρει. Μάλιστα. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρα. Αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή έχει καταστεί, έχει γνωστοποιηθεί, το ξέρουν οι υπόλοιπες παρατάξεις? Νομίζω πως ναι. Ναι. Και δεν είναι κάτι κρυφό, δηλαδή δεν το κρατεί, δεν είναι κάτι κρυφό, δεν είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε μόνο εμείς. Ναι. Όποιος ξέρει τις διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου και το πώς λειτουργεί ο Δήμος με βάση τις αποφάσεις, ξέρει ότι αυτό το οποίο λέμε τώρα ισχύει. Και νομίζω το ξέρουν όλοι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε την Δευτέρα, κυρία Μηταλίδη, έρχεται και ένα μήνυμα εδώ, μισό λεπτάκι. Γίνεται λόγος, λέει, για τους 8 του Δήμου, ενώ στους καταλόγους ανεργίας του ΑΕΔ είναι 5.500. Για αυτούς ποιος μιλάει? Θα μπορούσα και εγώ να το πω αυτό. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Θα κινδύναμε και εγώ να χαρακτηριστώ σαν λαϊκιστής. Όχι, αλλά προφανώς αυτός που μας στέλνει το μήνυμα είναι στους καταλόγους των 5.500 του ΑΕΔ. Για μας λέει ποιος μιλάει. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο γι' αυτό. Να το αγαπήσουμε έτσι απλά και επιφανειακά. Είναι όντως η ανεργία στην Καστοριά είναι τεράστια. Έχουμε τα προβλήματα της Γούνας. Έχουμε 1.000 πράγματα. Ναι, και είναι δύσκολο ακόμα και για τους 8 που δεν θα συνεχιστεί η σύμβασή τους. Είναι δύσκολο. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά κάποια στιγμή αυτός ο Δήμος να μπορέσει να ξανασηκώσει κεφάλι και να μην μπει σε άλλες περίεργες περιπέτειες, πρέπει ειδικά στην αρχή να πάρουμε και κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Μας στέλνουν εδώ γονείς τώρα μήνυμα. Μας λένε ότι αν πει όχι το Συμβούλιο, θα κλείσουν οι παιδικοί. Όχι, μην μπερδεύεστε. Δεν έχει να κάνει τίποτα το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας με τους παιδικούς σταθμούς. Με τη συγχώνευση μη των παιδικών σταθμών. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για την ανανέωση των συμβάσεων. Οι παιδικοί σταθμοί, οι οποίοι λειτουργούν σήμερα, θα συνεχίσουν να λειτουργούν και με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του νομικού προσώπου, θα αποφασιστεί αν και ποιοι σταθμοί θα συγχωνευτούν. Και εννοείται ότι δεν υπάρχει θέμα να κλείσουν όλοι οι παιδικοί σταθμοί. Το πιο πιθανό είναι να γίνουν κάποιες συγχωνεύσεις στη λογική την οποία και μαζί τώρα συζητήσαμε. Και να πούμε ότι οι συγχωνεύσεις δεν είναι η πρώτη φορά που έγιναν. Τα τελευταία 4 χρόνια έχουν ξαναγίνει και ξαναγίνει. Σχεδόν κάθε χρόνο γίνονται συγχωνεύσεις παιδικών σταθμών, ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Γιατί δεν υπάρχουν παιδιά που να μπορούν να δικαιολογήσουν τη λειτουργία ενός παιδικού σταθμού. Αλλά όχι προς Θεού, δεν μιλάνε. Η παιδική σταθμή είναι κάτι το ιδιαίτερο, γιατί ουσιαστικά εκεί αφήνει με ασφάλεια κάποιος γονέας το παιδί του για να μπορέσει να δουλέψει. Έχει μια ευαισθησία ο παιδικός σταθμός και πρέπει να το δούμε και από αυτό το πρίσμα. Προφανώς, με αυτό και αυτό κάνουμε. Δηλαδή, όταν μιλάμε για Πολυκάρπη Μαυροχώρη, όταν μιλάμε για Χιλιόδοντρο Πεντάβρυσο, μιλάμε για γειτονικά χωριά. Δεν πάμε το παιδί από το Χιλιόδοντρο να το πάμε στο Τυχιό. Ναι. Έρχεται άλλο μήνυμα, λέει, 5.500 γραμμένοι στον ΑΕΔ, αλλά ψάχνουμε κόσμο για να μαζέψουμε μήλα και δεν βρίσκουμε. Είναι ένα θέμα τεράστιο, δηλαδή. Το θέμα να το πιάσουμε και άμα το συζητήσουμε και πολλά, με τον τρόπο πολλά, με τον οποίο θα το συζητήσουμε, πολλά. έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Και 2.000 μηνύματα να έρθουν, εγώ θα σας πω ότι μπορεί και οι 2.000 να έχουν δίκιο από την Σκοπιά, την οποία θα στείλουν το συγκεκριμένο μήνυμα. Έχετε δίκιο, όπως το λέτε. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μηταλίδη, αυτή τη στιγμή, αυτούς τους ανθρώπους, έχετε κάτι να τους πείτε ως πρόεδρος πριν το Συμβούλιο της Δευτέρας? Εγώ προσωπικά δεν. Τους λέτε ότι μπορεί να ψάξουμε μέχρι τη Δευτέρα, ας πούμε, να βρούμε λύση? Όχι, εγώ δεν θέλω να χαϊδέψω αυτιά, και γιατί σε 5 μέρες θα αποδειχθώ ανακόλουθος. Μάλιστα. Και όπως σας είπα και πριν, η απόφαση είναι ή θα εγκρίνουμε τους 10. Ή τέρμα και οι 18. Αυτό έχουμε να αποφασίσουμε σήμερα. Λοιπόν. Καλός ή κακός, και ναι, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, δυστυχώς, η κατάσταση η οποία παραλάβαμε μας οδηγεί σε αυτό το σημείο. Και να είστε σίγουροι πως θα βγει και μια ανακοίνωση η οποία θα έχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα, τα οποία οδηγούν και στις συγχωνεύσεις. Θα έχει αναλυτικά και το κόστος. Και όπως θα δείτε ότι
ουσιαστικά με τον τρόπο με τον οποίο κατανέμουμε τους βρεφονηπιοκόμους, ότι είναι υπερπλήρες οι παιδικοί σταθμοί οι οποίοι θα λειτουργήσουν και από προσωπικό και από σύμφωνα με τον νόμο. Είναι καλύπτονται οι θέσεις των παιδιών με το πώς, ναι, το πω, τι προσωπικό θα υπάρχει. Δηλαδή. Και είναι και ένας βρεφονηπιοκόμος στον αέρα, σε εισαγωγικά να το πω έτσι. Οπότε, ενώ βλέπετε στην καθαριότητα ανανεώνουμε τις συμβάσεις όλων των ατόμων, γιατί δεν υπάρχει, ναι, μόνιμο προσωπικό. Και στους μαγείρους, νομίζω. Και στους μαγείρους υπάρχει μερική ανανεωσή, όχι όλου του συνόλου. Γιατί πάλι δεν καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό. Δυστυχώς τους βρεφονηπιοκόμους υπερκαλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό. Μακάρι η πόλη μας να ήταν μεγαλύτερη, μακάρι οι γεννήσεις να ήταν περισσότερες και να μην συζητούσαμε αυτό τώρα. Αλλά η πραγματικότητα είναι τόσο δύσκολη που αναγκαζόμαστε να διηγηθούμε σε αυτή την, απόφαση. Πάντα με γνώμονα το πώς θα έχουμε το μικρότερο το μικρότερο δυνατό κόστος στο σύνολο των ανθρώπων. Δηλαδή, είτε μιλάμε για εργαζόμενους, τον οποίο η σύμβαση δεν ανανεώνεται, είτε μιλάμε για τους γονείς που μπορεί κάποιοι, ναι, να ταλαιπωρηθούν μετακινώντας το παιδί τους σε μια μεγαλύτερη απόσταση. Αλλά το θέμα είναι πώς όλο αυτό θα μπορέσουμε έστω να το μετριάσουμε σαν πρόβλημα. Ωραία. Κύριε Μεταλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε την Δευτέρα και από κοντά, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρόντων και των Εργαζομένων. Δεν θα μπει άλλο θέμα παρά μόνο αν. Το ακούσαμε νωρίτερα, κύριε Μηταλίδη, πολύ... στο απόσπασμα που βάλαμε. Το ακούσαμε ήδη. Εκτακτό και απλά εγώ να πω ότι. Ναι. Και σε πρέσβη ομιλία που είχαμε τους εργαζόμενους, εγώ τους είπα από και χθες, παρότι το θέμα δεν θα συζητούνταν, ο εκπρόσωπός τους αν ήθελε να τοποθετηθεί και να ακουστεί η άποψή τους και στη χθεσινή συνεδρίαση, και μου είπαν ότι θέλουν να τοποθετηθούν όταν θα συζητήσουμε το θέμα, δηλαδή τη Δευτέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ραντεβού την Δευτέρα για τα επόμενα. Κύριε Μηταλίδη, σας ευχαριστούμε.